Παιδί, φοβερή λαϊκή φωνή, κάνει τεράστιο γκέλ και βγαίνει πρώτη μου εσύ. Τι να σου πω δηλαδή. Shame on you. Το μόνο μπορώ να πω πια δηλαδή. Μπράβο, μπράβο, Γιώργο. Καλημέρα, Νίκο, καλημέρα. Γεια σου, Νικόλα. Καλημέρα, παιδιά. Κοίταξε. Τον πήραμε τον Νίκο γιατί είναι ξενυχτισμένος, είναι όλη τη βδομάδα. Γιατί τρέχει από το στούντιο στο Fever που κάνει πρόβες γιατί το βράδυ ξεκινάνε. Είναι από καλή αρχή. Φαίνεται όμορφος γιατί είναι και ωραίο παιδί. Εκτός από σπουδαίος τραγουδιστής, φαίνεται και ωραίο όμως γιατί είναι, δεν έχει είναι κοιμηθεί. Πολύ. Δύο-τρεις μέρες. Θα μιλήσουμε εμείς με σένα τώρα. Ο Νίκος δεν μιλήσει καθόλου. Ας τα μιλήσω λίγο. Γεια σας, φεύγω, δεν μιλάω. Τίποτα. Νίκο μου, καλημέρα. Καλημέρα, Γιώργο μου, καλημέρα. Είσαι όντως κουρασμένος, μας λέει ο Χρήστος ή... Ήμασταν μέχρι το πρωί πράγματι. Ακόμα δεν έχω κοιμηθεί, από την αλήθεια. Αλήθεια λες. Από την υπερένταση, ναι. Τώρα θα πάω να κοιμηθώ, αν μπορέσω, 2-3 ωρίτσες, γιατί έχω και συνέχεια το απόγευμα. Δεν πειράζει, είσαι νέος, έχεις αντοχές και κάνεις κάτι καλά. Που αγαπάς πολύ. Όχι, όχι, δεν παραπονιέμαι καθόλου, είσαι. Αυτή είναι η δουλειά μας. Τώρα ξεκινάτε απόψε, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, ξεκινάμε σήμερα. Μαζί με το Σταμάτη το Γονίδι. Σταμάτη το Γονίδι και την Κατερίνα Στικούδη και νέα πολλά παιδιά φρέσκα. Έχεις αλλάξει το στυλ σου. Έχω μεγαλώσει. Σου πάει πάρα πολύ, Νίκο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Σου πάει πάρα πολύ και το μαλλί και που έχεις αφήσει έτσι λίγο μουσάκια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Φέιμ. Σου αρέσει εσένα η αλλαγή? Γιατί τόσα χρόνια λέγεις εμένα αυτό μου αρέσει, εμένα αυτό μου αρέσει, ό,τι και να λένε, εγώ έτσι αισθάνομαι καλά. Έχεις κουρίνει το μαλλί δηλαδή, για να καταλάβουμε όλοι. Ναι, και έχει κάνει λίγο μουσάκια. Και φαίνονται πιο πολύ τα μάτια σου έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Αυτό είναι το δικό σου χρώμα δηλαδή τώρα, Νίκο? Σχεδόν ναι. Σχεδόν ναι. Το προσεγγίσουμε δηλαδή. Γιατί το έκανες? Είχες βαρεθεί το άλλο ή το έκανες επειδή έτσι το είπε κάποιος ή... Όχι, όχι, από μόνο του έγινε. Συνέβη από μόνο του. Το άφησα και αφού μου άρεσε το άφησα έτσι. Δεν το πείραξα. Σε τι διάθεση σε βρίσκουμε αυτή την περίοδο, τι συμβαίνει στη ζωή σου? Δόξα τω Θεώ, άπλιστος άνθρωπος δεν είναι ποτέ στη ζωή μου. Όλα πάνε καλά. Σε προσωπικό επίπεδο, εντάξει, δεν έχει σημασία, αυτό δεν αφορά τον κόσμο, αφορά μόνο εμένα. Αισθάνομαι πολύ καλά. Αλλά όσον αφορά τα επαγγελματικά μου βήματα, είναι όλα προς ανωδική πορεία. Και σε μια τέτοια φάση που περνάμε όλοι μας, γιατί σε αυτό συμμετέχω και εγώ, όπως είμαστε και εσείς και όλοι μας βέβαια, είναι δύσκολες οι στιγμές που ζούμε στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά και επαγγελματικά όλα είναι καλά. Τώρα ετοιμάζω και το καινούργιο μου δίσκο. Ήδη 14. Έχουν, ναι, 14 Δεκεμβρίου θα κυκλοφορήσει. Για το καλό, καλό τάξιο. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ήδη έχει κυκλοφορήσει στα ραδιόφωνα το Εννοείται σαν πρώτο σινγκ και το επόμενο που βγήκε είναι το Ώρα να πηγαίνω. Και σιγά σιγά θα βγουν και τα επόμενα τραγούδια που ελπίζω να αρέσουν πολύ στον κόσμο, γιατί με τόση προσπάθεια και κόπο τόσων μηνών που κάνω το στούντιο νομίζω ότι θα ανταμυφθώ. Η οικογένειά σου πώς είναι? Ο παπάς από το Αίγιο. Πάτρα. Από την Πάτρα, ναι, sorry, εντάξει. Επειδή είχαμε από το Αίγιο μια κοπέλα πριν και μπερδεύτηκε. Δίπλα. Είναι καλά. Είναι καλά όλοι, δόξα τω Θεώ, όλοι καλά. Θα έρθουνε να σας δουν? Ο μπαμπάς μου δεν μπορεί να έρθει σήμερα, θα έρθει την επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα, δεν πειράζει. Θα είναι τόσο κόσμος σας. Έλα, να πούμε και για το Σταμάτη που ήταν να είναι μαζί μας, μην τον ξεχάσουμε. Ο Σταμάτης και αυτός, επειδή είμαστε μέχρι το πρωί. Ψόφιος, κουρασμένος, εντάξει, οκ. Δεν έχει κοιμηθεί καθόλου, έχει φοβερό πονοκέφαλο. Εντάξει, δεν πειράζει, ανθρώπινο είναι. Το θέμα είναι να είστε το βράδυ καλά. Να σου πω, Νίκο, καλά, επειδή μας το έλεγε και ο Σταμάτης που το είχαμε δει πέρσι και επειδή έχετε ξανασυνεργαστεί, ναι. Επειδή είστε και δύο φωνάρες, ρε παιδί μου, δηλαδή πάτε ψηλά. Άμα θέλετε να το ανοίξετε το λαρίκι, ναι. Τα ανοίγετε. Ναι. Υπάρχει συναγωνισμός, γιατί μου έλεγε ο Σταμάτης ότι όταν είμαι με κάποιον πολύ καλό πάνω στην πίστα, ναι. Υπάρχει συναγωνισμός. Ποιος θα το ανοίξει περισσότερο, ας πούμε. Υπάρχει ένας ευγενής, ναι. Συναγωνισμός μεταξύ σας. Ποιος έχει πρόσεχε. Το. Ο συναγωνισμός που λες είναι πάρα πολύ υγιές. Είναι. Ο ανταγωνισμός δεν είναι καλός όταν δύο άνθρωποι συνυπάρχουν στην ίδια σκηνή. Σωστό. Αυτό δεν είναι ωραίο. Ο συναγωνισμός είναι ωραίος. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε να αποδείξουμε προσωπικά ο Σταμάτης να αποδείξει τίποτα στον κόσμο και σε μένα. Είναι τεκμηριωμένο αυτό ότι έχει φωνάρα και ότι είναι μεγάλος τραγουδιστής. Εγώ είμαι βέβαια πιο νέος. Πόσα χρόνια έχεις κλείσει εσύ έτσι στην πίστα πάνω? Τραγουδώντας είμαι στα 12 τώρα. 12 χρόνια. 12 χρόνια. Αισθάνεσαι πιο όριμος φέτος? Βέβαια, κάθε χρόνο αισθάνομαι πιο όριμος. Κάθε χρόνο γίνονται πολλά πράγματα που αλλάζουν και δισκογραφικά και σαν οριμάζω και σαν άνθρωπος. Και όλα αυτά βοηθούν. Θα παίζετε δύο φορές την εβδομάδα ή τρεις, πώς ξεκινάτε? Θα είμαστε Παρασκευή Σάββατο στο Fever και όπως ξέρετε το Fever είναι ένα τεράστιο μαγαζί. Έτσι. Και πολύ όμορφο, έχει γίνει και μια πολύ μεγάλη ανακαίνιση. Ο κόσμος θα έρθει να δει κάτι πολύ όμορφο και εντυπωσιακά σκηνικά. Θα δείτε πολύ όμορφα πράγματα. Κοπέλα δεν έχετε?
Η Κατερίνα Στικούδη. Α, δεν το άκουσα. Τι κοπελά, ωραία. Κοπελάρα. Α, όχι κοπελά, ανατροπή, γιατί η Στικούδη τραγουδάει ή δεν τραγουδάει, ας πούμε. Τραγουδάει πιο R&B, πιο ράπ. Και το Κατερινάκι μαζί μας είναι. Και είναι πάρα πολύ, πολύ ωραία. Καλή αρχή να ευχηθούμε. Ευχαριστούμε σας πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή αρχή. Να είστε καλά και εύχομαι καλές γιορτές. Σε εσάς και σε όλο τον κόσμο. Και σε περιμένουμε για από κοντά να τα πούμε, Νίκο, όπως πέρσι. Θα τα πούμε κάποια στιγμή. Ωραία. Κοίταξε, σας στέλνουμε ωραία αύρα, γιατί είμαστε εδώ, ξέρεις, στα λιμέρια σου, Γιώργο. Είμαστε έτσι νότια. Είμαστε απέναντί μου, δεν τη βλέπετε, είναι η θάλασσα. Είμαστε στο Κιντσεμπάρ, γι' αυτό το λέω. Είμαστε στα μέρη μου. Ναι. Και στα μέρη του Νίκου, γιατί είναι και αυτός των νοτίων προαστίων. Πολλά φιλιά στο Στίβ Κακέτσερ είναι εκεί. Απέναντί μας. Φιλιά στο Στίβ, τον αγαπάς πολύ. Στίβ, έχεις πολλά φιλιά από τα παιδιά. Να κλείσουμε. Και στο Θανάση φιλιά, που έκανες πριν λάθος. Να κλείσουμε ένα ωραίο πλάνο, αν γίνεται στη θάλασσα. Καλημέρα πολύ, παιδιά, να είστε καλά. Νίκο, καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία.